Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων και κάτοικος της περιοχής των Εξαμιλίων, Χρήστος Μελέτης, μιλάει για την αυτοκτονία του 35χρονου στην περιοχή, όταν με μια σφαίρα κυνηγετικής καραμπίνας έδωσε τέλος στη ζωή του γιατί δεν άντεχε άλλο την οικονομική στενότητα που τον βάραινε. Ο κ. Μελέτης κάνει λόγο για έναν άνθρωπο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό εμφάνιζε σημάδια κατάθλιψης. Πραγματικά, δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην οποία έχουμε περιέλθει όλοι μας. Νεαρός, άνεργος, ανύπαντρος, ελεύθερο το παιδί. Δυστυχώς είχε κάποια προβλήματα κατάθλιψης, σημάδια κατάθλιψης το τελευταίο διάστημα που τον οδήγησαν κατά τα φαινόμενα, χωρίς να έχει βγει ακόμα και το πόρισμα της αστυνομίας, στο να αυτοπυροβοληθεί με κυνηγητική καραμπίνα που είχε σαν ιδιοκτησία, γιατί είχε και σαν χόμπι το κυνήγι. Δυστυχώς προχθές το βράδυ χρησιμοποίησε την κυνηγητική καραμπίνα και έδωσε τέλος στη ζωή του. Αυτά είναι φαινόμενα της εποχής μας. Δυστυχώς είναι τα άσχημη, η άσχημη πλευρά της κατάστασης και της κρίσης στην οποία ζούμε και βιώνουμε. Θα πρέπει όλοι μας να δείξουμε δύναμη, να δείξουμε αυτοσυγκράτηση, να ανταπεξέλθουμε με όσο περισσότερη αισιοδοξία μπορούμε, γιατί οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές που βιώνουμε, και ας ευχηθούμε όλοι να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία και να δούμε καλύτερες μέρες.